Τι πιο ιδανικό για μια βροχερή μέρα από το να βλέπεις τηλεόραση και να σου έρχονται ωραίες ιδέες διακόσμησης, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μας ταλαιπωρεί αυτό το θέμα. Δηλαδή θέλουμε να ανακαινήσουμε λίγο το χώρο μας, να ανανεωθούμε, να αισθανθούμε λίγο καλύτερα μέσα σε αυτόν. Απ' την άλλη δεν έχουμε πολλά χρήματα. Και χρήματα να έχουμε κάποιο περιορισμένο budget, δεν ξέρουμε πού να τα δώσουμε, να τα πρώτο δώσουμε το σωστό ρήμα. Επομένως, εμείς θα σας δώσουμε ωραιότατες ιδέες για φωτιστικά, χειροποίητα μάλιστα. Την επόμενη φορά που θα είναι εδώ η Μαρία Καρδάμη, θα σας δείξουμε και πώς θα τα κάνετε. Σήμερα όμως σας πάρουμε μια μικρή γεύση, γιατί το μυαλό θέλει και μια-δυο μέρες για να πάρει τη στροφή. Δηλαδή, θα τη δεις την ιδέα, θα την ακούσεις, θα κοιμηθείς, θα ξυπνήσεις και τότε θα σου έρθει πώς μπορείς να την προσαρμόσεις στο δικό σου σπίτι. Δεν είναι ότι θα το δεις και θα πεις «Α, ας σηκωθώ τώρα να πάω μέχρι την κουζίνα να κάνω ένα ωραίο χειροποίητο φωτιστικό με λίγο σκηνή που θα έχω». Και δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θέλει λίγο χρόνο για να το σκεφτεί ο κόσμος, να δει ωραίες ιδέες, ώστε να μπορέσει να τις εφαρμόσει. Το σημαντικό είναι ότι είναι ανέξοδες, δηλαδή είναι κυρίως με πράγματα που έχουμε από το σπίτι μας ή το πολύ πολύ να ξοδέψουμε γύρω στα 20 ευρώ για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο φωτιστικό και για το σπίτι όμως και για τον επαγγελματικό χώρο. Έχουμε φέρει φωτιστικά που μπορούν να τα βάλουν οι άνθρωποι σε ταβέρνες, αν έχουν εστιατόρια, μπαρ, όπως και στα σπίτια. Και είναι μια πολύ ωραία πρόταση και για να κάνουν κάτι διαφορετικό και για να μην ξοδέψουν καθόλου λεφτά. Βέβαια. Με απλά υλικά και είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα εφαρμόσουμε. Την επόμενη φορά θα φέρουμε τα υλικά για να τα φτιάξουμε κιόλας. Από ό,τι κατάλαβα, οι λάμπες θα κοστίσουν περισσότερο από το φωτιστικό. Ναι, αλλά και οι λάμπες έχουν βγει και οι οικονομίες. Έχουν πλέον και τα σούπερ μάρκετ και διάφορα καταστήματα. Παίζουν σε διάφορες τιμές, ανάλογα τι θέλει να βάλει κάποιος. Οπότε δεν θα. Νομίζω το πιο ακριβό φωτιστικό που έχουμε φέρει είναι γύρω στα 25 ευρώ. Και είναι πολύ ωραία και πολύ εντυπωσιακά. Δίνουμε έμφαση στην επιλογή του φωτιστικού ή το θεωρούμε δευτερευούς σημασίας επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο? Όχι, κανονικά πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα φωτιστικά. Είναι αυτά που θα δώσουν έναν τύπο διαφορετικό στο χώρο μας, είτε στον επαγγελματικό είτε στο σπίτι. Από το να βάλουμε μια απλή λάμπα απλά για να φωτίζεται ο χώρος, είναι πιο ωραίο να το φτιάξουμε μόνοι μας. Όπως βλέπουμε τώρα στην εικόνα που βλέπουμε με απλά βαζάκια που έχουμε στο σπίτι μας. Ναι. Βάζουμε λάμπες μέσα. Όπως και εδώ με τις αντίκες που έχουμε όλοι από τις καράφες. Μποτήλες του λικέρι είναι αυτές. Ακριβώς. Κοίτα τώρα τι ωραίες ιδέες. Από μπλε διάφορα μπουκάλια που μπορούμε απλά πάνω να βάλουμε ένα καπέλο και να το κάνουμε πολύ ωραίο φωτιστικό. Μια πλήκα δηλαδή μέσα σε ένα γυάλινο μπουκάλι το οποίο είναι επιτραπέζιο πια. Ακριβώς, ναι. Αυτά δεν είναι δύσκολα που κρέμονται? Όχι, όπως και αυτά εδώ είναι από απλές τσαγιέρες. Χρειαζόμαστε κάποια υλικά απλά για να κόψουμε το καπάκι τους και να βάλουμε το φωτιστικό. Αυτή εδώ είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα που είναι με τον τρίφτη. Ωρεντές. Ναι. Αυτό μπορούμε να βάλουμε και σε εστιατόριο και μέσα στην κουζίνα μας όμως, όπως και ένα επιτραπέζιο φωτιστικό που είναι το κάναμε πάλι από το σουρωτήρι με τα μακαρόνια. Με θαλασσόξυλα είναι πολύ ωραία λύση και σχοινή που τα βρίσκουμε παντού. Εύκολα, πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, τα παίρνουμε, βάζουμε ένα λάδι απλά για να μην χαλάσουν με τον καιρό και φτιάχνουμε το φωτιστικό. Θέλει φαντασία. Αυτό είναι, αυτό είναι κολλάμε το... Το φλιτζανάκι, ανάποδο. Ακριβώς ανάποδα. Βάζουμε και τις λάμπες μέσα και γίνεται και αυτό πολύ ωραίο. Κυρίως για την κουζίνα, όπως και αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι... Θα δείχνουμε και πώς να το φτιάξουμε. Μάλιστα, δείχνεις βήμα-βήμα πώς γίνεται. Νομίζω ότι τη μεγαλύτερη προσοχή τη θέλουν οι πορσελάνες για να τις κόψεις ώστε να μην ραγίσουν και σπάσουν. Πολύ ωραία ιδέα όμως είναι και αυτό που βλέπουμε, που είναι από κόνκασε ντομάτας. Τα ανοίγουμε, βάζουμε μέσα τη λάμπα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και με σκηνή, ειδικά για εστιατόρια, για ταβέρνες. Δεν στοιχίζει ούτε 5 ευρώ και είναι κάτι διαφορετικό από το να πάμε να ξοδέψουμε ένα μεγάλο ποσό για να πάρουμε τα φωτιστικά μας. Μογερεύετε, δεν μογερεύετε, ένα κοκασέ, πάρτε το, θα σας χρειαστεί όπως και να έχει. Από καφάσια το ίδιο, που είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία ιδέα. Και για ένα εναλλακτικό σαλόνι σπιτιού θα μπορούσαμε να το βάλουμε, ειδικά αν είναι κάποιος φοιτητής. Είναι νέος άνθρωπος και δεν θέλει να ξοδέψει πολλά χρήματα. Μπορεί να το φτιάξει μόνος του και να είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, άσχετη, που μου έρχεται, ρε παιδί μου. Η υγείωσή του είναι καλή, δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κίνδυνος με αυτά τα φωτιστικά, όχι, τα αυτοσχέδια? Όχι, κίνδυνος, γιατί συνήθως θα φωνάξουμε έναν ηλεκτρολόγο για να μας τα συνδέσει από πάνω, που δεν θα πάρει παραπάνω από 15 ευρώ, γιατί θα του πάρει παραπάνω από 5 λεπτά.
Οπότε θα μας το φτιάξει και έτσι όπως πρέπει, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι και ότι θα καίει το φως που θα φτιάξουμε μόνοι μας. Το δύσκολο είναι να φτιάξουμε το φωτιστικό. Η σύνδεσή του είναι πολύ εύκολο για να γίνει. Γιατί μετά με στην καθημερινή χρήση, αν βρίσκεται εν πάση περιπτώσει σε σημείο που είναι κοντά και δεν είναι μόνο να κρέμεται από το ταβάνι, ξέρεις, καμιά φορά χτυπά ξύλο. Πρέπει να είσαι και να έχει εξασφαλίσει όλα αυτά τη ασφάλεια. Έτσι κι αλλιώ και με τι λάμπε του εμπορίου και με τα φωτιστικά πάλι θα έχουμε εξασφαλίσει. Πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι έχουμε κάνει σωστά τη σύνδεσή μα. Γι' αυτό και εγώ συνήθω λέω καλύτερα να παίρνουμε έναν ηλεκτρολόγο, αν δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μα και δεν είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε κάνει σωστά, για την αποφυγή κάποιων ατυχημάτων. Ξέρεις, για τα καλώδια που. Ναι, το ίδιο σημαίνει και από τα φωτιστικά του εμπορίου. Πολλά από αυτά που δείχνουμε σήμερα τα πουλάνε και στο εμπόριο όπου τα κατασκευάζουν και τα φτιάχνουν. Απλά είναι φωτιστικά που μπορούμε να τα φτιάξουμε και μόνοι μας. Mm-hmm. Όπου έχουν γίνει και είναι σίγουρο ότι υπάρχει ασφάλεια. Δεν δείχνουμε κάτι το οποίο θα το κάνει ο κόσμος και δεν θα είναι το κάνει. Είναι μονωμένα κτλ. Ακριβώς, ναι. Από ξύλο είναι πολύ ωραία ιδέα που δείχνουμε τώρα στη συνέχεια. Που μπορούμε να βάλουμε και μια γλάστρα ξύλου και απλά με το καλώδιο να κρέμονται από πάνω. Την κάνουμε δηλαδή επιδαπέδια. Ωραία, άμα κατεβάσει και τρίποδα. Που μπορούμε απλά να τον δέσουμε με σχοινιά όπως είναι τώρα αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, ξανά αυτά. Κοίτα τώρα τι έξυπνη και εύκολη λύση είναι. Που στην ουσία τι κάνεις, παίρνεις δηλαδή ένα στρογγυλό κομμάτι ξύλο το οποίο με κάποιο τρόπο το κόβεις μέσα ή το βρίσκεις έτοιμο ή το παραγγέλνεις. Συνήθως μπορείς να το βρεις και έτοιμο. Γενικώς αν κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα, είμαστε τόσο τυχεροί. Έχουμε σε απόσταση, ειδικά εμείς στη Θεσσαλονίκη, 5 λεπτών, 10, τη θάλασσα, την παραλία ή στην Περαία. Έχει συνέχεια θαλασσόξυλα, θα βρεις πάρα πολύ εύκολα. Παίρνουμε αυτά που θα μας αρέσουν πιο πολύ και κάνουμε μια σύνθεση. Από την οποία μπορούμε να τα κατεβάσουμε με το ταβάνι, μπορεί να είναι μεγάλα ξύλα να τα δέσουμε και να στέκονται σαν τρίποδα. Έχει πάρα πολλές τέτοιες ιδέες. Όπως επίσης στο βίντεο που είδαμε, δείξαμε και κάποιες ιδέες με σπάγκο, με σχοινί. Mm-hmm. Όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρουμε ένα μπαλόνι μεγάλο, κόλλα. Το ναυτικό σχοινί, ναι, αλλά και χρωματιστά και άσπρο και ροζ. Παίρνουμε ένα μπαλόνι, κόλλα ειδική του εμπορίου που στοιχίζει 3,5 ευρώ. Γυρίζουμε το σχοινί γύρω-γύρω από το μπαλόνι, αυτό θα δείξουμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Κολλάει. Σπάμε το μπαλόνι και έχουμε μια μεγάλη μπάλα. Αυτά που βλέπουμε στα μαγαζιά, που βλέπουμε μπάλες διάφορες. Συγγνώμη, επειδή δηλαδή αυτό έρχεται και κολλάει πάνω στο μπαλόνι, ακόμη και όταν δεν έχει αέρα μέσα, διατηρεί τη φόρμα του. Ακριβώς. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από σεμεδάκια. Τα σεμεδάκια της γιαγιάς. Περίμενε. Και αυτό θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Προς Θεού, μην πετάτε τα σεμεδάκια. Έχω δει εκπληκτικά πράγματα να γίνονται με τα σεμεδάκια. Έχουμε δει διάφορες λύσεις. Τα φωτιστικά δεν τα είδαμε, τα δείξαμε τώρα στο βίντεο. Πάλι τα σεμεδάκια κολλάνε μεταξύ τους. Τα βρέχουμε με τη συγκεκριμένη κόλλα. Ναι. Έχουμε ένα μπαλόνι μέσα για να πάρει τον όγκο, το στρογγυλό. Ωραία, μπράβο, σπάμε τον μπαλόνι όταν στεγνώσει και έχουμε ένα φωτιστικό από σεμεδάκι στρογγυλό. Επειδή έρχεται και κοκαλώνει αυτό. Ακριβώς. Βάζουμε μετά μόνο τη σύνδεση και έχουμε έτοιμο τις διάφορες μπάλες. Μπορούμε να το βάλουμε σε επαγγελματικό χώρο, σε δωμάτιο παιδικό, στη κρεβατοκάμαρα, στο σαλόνι. Είναι μια ιδέα ωραία διαφορετική που την έχουμε φτιάξει και μόνοι μας. Το πιο σημαντικό. Του ρίχνεις και ένα ωραίο βάψιμο του σουμεδακίου, άμα δεν σ' αρέσει το λευκό και σου θυμίζει τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασες. Το κάνεις ένα ωραίο κόκκινο έντονο. Καλή ώρα. Ναι, βάφονται. Φυσικά. Και το ωραίο είναι ότι όταν θα ανοίξουμε το φως, θα κάνει μέσα στο δωμάτιο διάφορα σχέδια. Βέβαια, γιατί διαχέεται ανάμεσα από τις τρύπες του σεμέν. Ακριβώς. Που είναι φτιαγμένα στα χέρια και έχει ιδιαίτερη αξία. Που να ξέρει η γιαγιά σου και που το προώριζε το σεμεδάκι να μην στο έκανε. Και κατάρα θα έπαιρνε μαζί με την κληρονομιά τη και ήξερε τι θα το έκανε στο σεμεδάκι. Όπως και τα σκοινιά. Και τα σκοινιά το ίδιο είναι φτηνά, ειδικά οι σπάγκοι ή τα καραβόσκινα. Έχω ερώτηση. Πες το αγόρι μου ξανά μία. Με ατλακόλ το κάνεις, λέει. Ναι. Α, το βρήκαν. Έχουμε χρυσοχέριδες και στο κοντρόλ. Με ατλακόλ, αλλά πάλι στα διάφορα καταστήματα. Συνήθως τα πιο μικρά θα μας βοηθήσουν περισσότερο παρά στα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ. Ας πηγαίνουμε και κάπου στη γειτονιά μας να παίρνουμε. Ναι, παιδί μου, ας ενισχύσουμε λίγο την τοπική αγορά. Πώς θα γίνει. Ακριβώς. Θα μας βοηθήσουν οι κύριοι που έχουν τα καταστήματα να πάρουμε πάλι. Έχουν και άλλες κόλλες εκτός από την ατλακόλ. Όπου την αραιώνουμε μαζί με νερό. Ναι. Είναι εύκολο, δεν κολλάει, δεν θα λερώσουμε τα χέρια μας, δεν θα χαλάσουμε κάποιο έπιπλο. Και γίνεται μίξη νερού και κόλλας και γίνεται αυτό το φωτιστικό σε 5 λεπτά. Θα το δείξουμε την επόμενη εβδομάδα, είναι πανεύκολο. Ωραία, εσείς... Απλά θα έχουν μπαλόνια μεταξύ τους. Ο νεαρός που μας ενημέρωσε για την κόλλα να περάσει από το λογιστήριο να πληρώσει τα μισθά του για τη διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω είναι κάτι τόσο φοβερό. Λοιπόν, τόσο απλά δηλαδή και εύκολα γίνονται τα φωτιστικά και εμείς καθόμαστε και σπάμε το κεφάλι μας και όχι τα βάλουμε. Και όχι πώς τα φαίνεται. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι τα φωτιστικά. Και οι κουρτίνες είναι αυτές που δίνουν τις τελικές και τελευταίες πινελιές σε έναν χώρο προσεγμένο. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάνει θαυμάσια δουλειά μέσα στη διακόσμηση και να έχεις ένα μάπα φωτιστικό και
να χάνει το σπίτι ή μια κουρτίνα που δεν του πάει. Η κουρτίνα είναι το κραγιόν. Ό,τι είναι το κραγιόν για τη γυναίκα. Φωτίζει, δίνει χαρά. Όχι. Ναι. Οι κουρτίνες, τα ριντό, τα φωτιστικά και τα χρώματα που θα διαλέξουμε για τις κουρτίνες είναι αυτές που μπορούν να φτιάξουν και να καταστρέψουν και το σαλόνι, το χώρο μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε ωραία παλ χρώματα και βάλουμε τα ριντό που βάζαν παλιά, αν θυμάστε, οι γιαγιάδες μας, κάτι βελούδινα, κάτι κόκκινα, κάτι έντονα, αυτά είναι που θα καταστρέψουν. Επιστρέφουν τα ριντό. Σε ένα μοντέρνο σπίτι, ένα ριντό. Καμία σχέση με το φωτιστικό που βλέπετε. Το ριντό. Κουρτίνες ριντό, θυμάστε τη διαφήμιση. Τι φοβερό, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα να δείξουμε τις... Θα δείξουμε την επόμενη εβδομάδα τα δύο φωτιστικά από αυτά που δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία, ωραία. Μαρία, είσαι απίθανη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα.